φίλοι τηλεθεατές, βρισκόμαστε στο Λασίδι και συγκεκριμένα στη Νεάπολη. Στην πλατεία Ευαγγελιστρία. Συμπληρώνει ο Μιχάλης ο Κρουδάκης, ο νήσπιτας, σε όλους μας γνωστός για τη συνεισφορά του στα γράμματα, για τη συνεισφορά του στην ιστορία και στη λαογραφία. Φίλε Μιχάλη, εφέτος δεν ήρθα στη Μονή της Κρουσταλένιας, παρόλο που θα ήθελα να παρίσταμε κι εγώ στη γιορτή της μάχης του Λασιθιού. Ένα Λασίθι που, αγαπητοί μου φίλοι, είναι παραμελημένο και ιστορικά, ενώ έχει προσφέρει τόσα πολλά στους αγώνες της Κρήτης και του έθνους, με προεξέχοντα το συμπέθερό μου, τον καπετά Καζάνη. Και πού τα κατέστατε τα να. Κάτι έχω διαβάσει. Διαβάσει. Πρέπει λοιπόν ο Μιχάλης ο Κουρδάκης ο Νήσπιτας, όπως τον ξέρουμε όλοι, να μας πει δύο λόγια για το φετινό εορτασμό του Λασιθιού στη Μονή της Κρουσταλένιας. Μιχάλη, δεν θα σε διακόψω, πες τα εσύ με τον τρόπο το δικό σου. Εγώ λέω να τα πω με τον τρόπο το δικό σου. Πολύ ωραία. Να σου πω, αγαπητέ Στέλιο, ότι στο Λασίδι, στο οροπέδιο, και δει την ημέρα της επετείου που γιορτάζεται η επέτειο από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, με οδηγούν οι πρόγονοί μου, γιατί οι Χούρδιδες, οι Χούρδοι και οι Μακράκηδες, διότι και αυτοί έλαβαν μέρος, αλλά είχαν λίγα φυσέκια. Λοιπόν, όσο περνούν τα χρόνια, βλέπω μια υποβάθμιση της γιορτής που κάνουμε για την επέτειο. Δηλαδή, φέτο είδα 150-200 ανθρώπους. Παλαιότερα μαζεύονταν 1.500-2.000 άνθρωποι να τιμήσουν την επέτειο. Εγώ στενοχωρήθηκα. Συγκινούμε δε όταν μπω μέσα στην εκκλησά, στην Κρουσταλένια, γιατί οι Μακράκηδες, οι Νιταδόροι, ξυλογλύπτες, έκαναν τα τέμπλα στο μοναστήρι. Και ήταν το πρώτο τους έργο έτσι. Τόσα χρόνια που έχουν περάσει και όμως υπάρχουν τα τέμπλα. Ας είναι καλά η μοναχή και ο ηγούμενος της Κρουσταλένιας που τα διατηρούν, τα συντηρούν, και βλέπεις, μπαίνεις μέσα και σε πιάνει ένα δέος κοιτάζοντάς τα. Στον περσινό εορτασμό, φίλτατε Μιχάλη, θυμάμαι και διάβασες κάποιους στίχους οι οποίοι έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση όταν τις έδειξα στην τηλεόραση, και αξίζει τον κόπο εάν τους έχεις πρόκειται. Αν τους θυμάσαι, να μου τους διαβάσεις πάλι. Θα το ήθελα έτσι, ειλικρινά σου λέω, με πολύ χαρά να τους ξαναδείξουμε στον κόσμο αυτούς τους στίχους που διάβασες. Να σου πω, αδερφέ, επειδή εκάτεχα ότι θέλα να εμφανιστείς απόψε στη Νεάπολη, στο χωριό μου. Καλώς σε βρήκα. Να είσαι καλά, καλώς όρισες. Επειδή εκάτεχα λοιπόν ότι θα έρθεις, τσίβαλα στην τσέπη τους στίχους. Γιατί βγάνουμε στίχους, αλλά δεν τους θυμούμε. Γιατί είχε το μυαλό κουρκουθιά εδαμπιό. Μια χαρά είναι το μυαλό. Περνούνε τα χρόνια και εμένα στελιανέ και... Και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση... Νανάτσι, έπα έτσι έχω. Ωραία. Άνοιξε το τευτέρι σου και εγώ θα εστιάσω την κάμερα σε εσένα να τη διαβάσεις. Ω, είδα. Ναι. Λοιπόν, Στέλιο. Ο τίτλος που έχω βάλει στους στίχους είναι «Στο ολοκαύτωμα του οροπεδίου Λασιθίου επετειακό». Και λέω
δώσε μου, Θεέ μου, δύναμη και πράμα άλλο δε θέλω. Η γη ανάχω να υμνώ το δοξασμένο τόπο, γιατί τιμά την Κρήτη μας στον άπαντα αιώνα με τούτο το ολοκαύτωμα ελευθεριάς αγώνα. Και να διηγούμε σύστερους αγώνες τιμημένους στου Λασιθιού τα χώματα τα χιλιοδοξασμένα, τα λεύτερα μες στη σκλαβιά και ματοποτισμένα. Σε τούτα δω τα χώματα, τούτον εδώ τον τόπο, στα 1800 ακόμη 7 και 60 κινήσανε ατρόμητοι 1000 επαναστάτες, εσκώσανε την κεφαλή, πιάσανε το τουφέκι να μπροσταρέψουν την Τουρκιά 32.000. Λίγα τα μπαρουτόβολα, γλίγορα ετελέψαν. Κόκκινα φέσκια απλώθηκαν στον κάμπο πέρα ως πέρα. Τα γιαταγάνια σκώθηκαν, εκόβανε κεφάλια. Στον κάμπο εδώ κάνε φωτιά, γκρεμίσανε τα σπίτια. Θεέ μου, και πώς το βάσταξες, ρωτώ σε για να μάθω. Θεέ μου, και πώς το βάσταξες, ρωτώ σε εδά και πέ μου. Θεέ μου, μπας και τούρκεψες εκείνες άσες ημέρες, γη στο κλινάρι του ουρανού να σε έπειρε ο ύπνος. Εσύ κινήθηκα. Για να γράφει κανείς τέτοιους στίχους, έχει μέσα του και το στοιχείο της συγκίνησης. Γη στο κλινάρι του ουρανού να σε έπειρε ο ύπνος και ορνικούς μουτσίφικες την κόλαση να φέρουν επά στα άγια χώματα στο όριο μας Λασίθι. Μούσα μου, ψάλε, ύμνησε ετούτον τον τόπο που τέτοιο ολοκαύτωμα αλλού ποθές δεν είδα, που το δεντρό της ηλευτεριάς το πότισε με αίμα, μαγώνες και επανάστασες, μάχες σώμα με σώμα, να είμαστε εμείς ελεύθεροι με χρέος μνημοσύνης κίνους να μακαρίζομαι. Φίλε Μιχάλη, είπες προηγουμένως ότι θλίβεσαι βλέποντας τις παλαιές συνάξεις των 1500 των 2000 λασιθιωτών να έχουν πέσει αριθμητικά σήμερα στους 150-200. Δεν ήταν παραπάνω. Όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε εμείς οι παλιοί, εσύ παλαιότερος, ότι εάν δεν αντισταθούμε στην παγκοσμιοποίηση, εάν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αντισταθούμε στην παγκοσμιοποίηση, βγάζοντας μπροστά στα μέσα μαζικής τηλετύφλωσης την ιστορία μας και την παράδοσή μας, σιγά σιγά και τα 150 θα γίνουν 50 και τα 50 0 και θα πηγαίνουν οι παπάδες μόνο να λειτουργούν, να λιβανίζουν και τελείως. Θα πηγαίνω κι εγώ ενώ σωζώ. Παρομοίως κι εγώ. Όμως φίλοι τηλεθεατές, όταν βλέπετε να γράφονται τέτοιοι στίχοι από ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Ίσπιτα και άλλους στην Κρήτη, υπάρχουν βέβαια, να μην νομίζετε ότι βλογούμε τα γένια μας. Γιατί εμείς όλους που στιμούμε και όλους θα τους θυμόμαστε και θα τους παρουσιάζουμε. Όμως ο Μιχάλης ο Ίσπιτας εδώ στο Λασίθι είναι ένα κεφάλαιο. Και είναι ένα κεφάλαιο ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, η οποία θέλει να τα ισοπεδώσει όλα και να γίνουμε ένα μαχτί, έτσι το λέγανε παλιά που δίνανε στα μπούζα. Ναι. Μπράβο. Αχταρμά. Όχι φίλοι μου, όσο υπάρχουν χούρδιδες, όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να σκεπάσουν την ιστορία μας και την παράδοσή μας, η Ελλάδα θα είναι πάντα πρωτοπόρα στον πολιτισμό, στους αγώνες και σε αυτά τα ιδεώδη τα οποία μας δίδαξαν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.
αυτά από την Νεάπολη, από το φίλο μου τον Μιχάλη τον Κουρτάκη τον Ίσπιτα και εγώ που ήρθα να τον επισκεφτώ. Σας χαιρετώ και την άλλη βόλτα με καλό.